Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθες. Είσαι καλά? Να είστε καλά. Τελείωσες μόλις την πρώτη γνωριμία, την πρώτη προπόνηση με τον ΠΑΟΚ. Τι έγινε? Περίπου, ναι. Είχα γνωριμία και χθες. Και σήμερα απλά άρχισα να κάνω προπόνηση με τα παιδιά. Και όλα πάνε κατευθείαν. Και ξεκίνησε μια νέα πορεία. Ακριβώς. Για σένα. Πες μας λίγο το όλο σκηνικό των τελευταίων ημερών, εβδομάδων. Πώς έγινε όλη αυτή η συζήτηση, η πραγμάτιση, η ανακοίνωση? Αυτές οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου γίνονται πολύ γρήγορα. Δεν κατάλαβα, ήμουνα στη Γαλλία. Ναι. Κάποια στιγμή με παίρνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, μου λέει «Διαφερόμαστε, τι θέλεις, τι ψάχνεις». Εγώ ήξερα για τη μεταγραφή του προπονητή εδώ. Του κύριου Ρίτσα. Ναι, το οποίο γνωρίζω από τη Ραβένα. Μάλιστα. Και είχαμε σχέση έξω από το γήπεδο, όχι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή το ξέρω από τη Ραβένα, επειδή έμενε στην πόλη και είχε ξαναδουλέψει στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό. Ναι. Και γνωριστήκαμε εκεί, δηλαδή έξω από το βόλιο, και τον θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Και η παρέα μαζί του μου ήταν ευχάριστη όλο το διάστημα που ήμουν στην Ιταλία τα 3 χρόνια. Μάλιστα. Όταν με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι ξέρεις θέλω να έρθεις εδώ, δεν το ξανασκέφτηκα πάρα πολύ, γιατί ήθελα να συνεργαστώ μαζί του. Και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ και τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και όλους αυτούς που εργάστηκαν για να γίνει μεταγραφή. Αυτά. Άρα επικοινώνησαν και διοικητικά και ο προπονητής και όλα αυτά. Μπράβο. Σε διάστημα λίγων ημερών. Λίγων ωρών, ναι. Αφού έμαθαν ότι έφυγες από την Άντ ή πρόκειται να φύγεις? Όχι, εγώ από την Άντ δεν είχα καμία... Δεν ήταν να φύγω ή κάποιο ζήτημα στο οποίο με ελευθέρωνα από την Άντ ή όχι. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε, έγινε η πρόταση. Εγώ δεν ήθελα να την αρνηθώ. Είπα στην Άντ αν μπορεί να φύγει. Η ομάδα είπε ότι δεν μας είναι δύσκολο, εφόσον το υπολογίσουν να είσαι εκεί και να πας στον πάγο, κανείς δεν θα σου κοφτεί μπροστά, είσαι ελεύθερος να φύγεις. Στο εξωτερικό συμβαίνουν και αυτά, ευτυχώς. Α, δηλαδή λες ότι φέρθηκαν πολύ καλά και από τη γαλλική ομάδα και ναι, σεβάστηκαν την επιθυμία σου. Ακριβώς, σεβάστηκαν την επιθυμία μου και γενικά στο εξωτερικό σέβονται τις επιθυμίες των αθλητών και είναι επαγγελματίες. Και εφόσον εγώ δεν θα είχα άλλη πρόταση και η επιλογή μου ήταν να αποχωρήσω, κατευθείαν μου έδωσαν το OK και οι διαδικασίες άρχισαν και τελείωσαν σε χρόνο μηδέν. Ραφέλ, θα έλεγε κανείς, θα σε ρωτούσε μάλλον κανείς, ναι, γιατί έφυγες από την Ελλάδα πριν 3-4 χρόνια, ήταν τα λεφτά, ναι, η προοπτική, η καριέρα κτλ. Και γιατί επιστρέφεις? Τι θα απαντούσες? Στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν έπαιξα ποτέ. Δηλαδή έπαιζα όταν ήμουν 19 χρονών. Και από τα 19 μου μέχρι που τα 25 είμαι στο εξωτερικό και έφυγα γιατί πήγα σε μια ιταλική ομάδα, σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με πολύ καλές προοπτικές. Βεβαίως. Τις οποίες από ό,τι φάνηκε μου κάνανε καλό και έδωσα πολλές παραστάσεις και ξαναγυρνάω στην Ελλάδα γιατί όχι γιατί είναι η ώρα να γυρίσω στην Ελλάδα ή κάτι τέτοιο. Γυρνάω σε μια ομάδα η οποία είναι οργανωμένη, παίζει στη Champions League. Mm-hmm. Κυνηγάει στόχους, έχει καλό προπονητή, έχει πάρει πολύ καλούς αθλητές. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα επίπεδο για μένα αυτό το οποίο πρέπει να προχωρήσω. Μάλιστα, μάλιστα. Από τους υπόλοιπους στον ΠΑΟΚ γνωρίζεις άλλους αθλητές, ξέρω τον Γκόμες που είναι παλιός στο χώρο, άλλους Έλληνες, σήμερα ποιους είδες? Τους ξένους αθλητές τους γνωρίζω μόνο το όνομα και επειδή στο εξωτερικό που βρισκόμουν τα χρόνια τύχαινε να έχω άλλους συμπαίκτες οι οποίοι γνώριζαν και να μπαίνουμε σε κοινές συζητήσεις έτσι ώστε να μιλάμε είτε για τον Σαφράνοβιτς είτε για τον Γκόμες. Οπότε τους γνωρίζω χωρίς να με γνωρίζουν, έτσι. Από τους Έλληνες αθλητές, εντάξει, έχω πολλούς φίλους καλούς στην ομάδα και λόγω της εθνικής ομάδας και λόγω του ότι είμαστε Έλληνες αθλητές του βόλεϊ και γνωριζόμαστε. Οπότε για μένα αυτό ήταν κίνητρο, δηλαδή το ότι θα πάω σε μια ομάδα και θα παίζω με τον Τακουρίδη ή με τον Πελεκούδα, για μένα αυτό είναι ένα σύν παραπάνω. Η συμφωνία σας είναι για μία σεζόν, για φέτος? Η συμφωνία μας είναι, ναι, μέχρι το καλοκαίρι. Και μετά? Μετά δεν ξέρω, μετά βλέπουμε. Μετά βλέπουμε. Ναι, ποιος μπορεί να ξέρει το μετά. Μετά βλέπουμε. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις... Πώς σε έπεισαν, τι σου είπαν για τους στόχους του ΠΑΟΚ?
ο οποίος έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, εντάξει, είναι δεύτερος με μια διαφορά στο Champions League, ήθελε να πάει καλά, κάποια προβλήματα, έχασε ένα μάτς μόνο. Η στόχη του ΠΑΟΚ είναι, νομίζω, από την αρχή δεδομένη, δεν χρειάζεται να τους πω εγώ τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, στο ταβάνι που μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν μια αποτυχία στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για την Ευρώπη, μεγάλα μεγέθη. Και όσα αξία έχουν οι ομάδες που παίρνουν πρωτάθλημα στην Ιταλία, οι ομάδες που παίρνουν πρωτάθλημα στην Ρωσία, έτσι αντίστοιχη αξία έχει το ΠΑΟΚ που παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ναι, απλά Ραφαήλ, είχαν πει από τον ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα το περσινό ότι πάμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, πάμε να στοχεύσουμε και στην Ευρώπη να κάνουμε πορεία. Τώρα λίγο η χρονιά ξεκίνησε λίγο δύσκολα, λίγο άσχημα. Χάθηκε ένα πρώτο παιχνίδι που ίσως δεν έπρεπε να χαθεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν πήγαν όπως ακριβώς τα περίμεναν. Βασικά σε μια χρονιά σε όλα τα αθλήματα σχεδιάζει κάποια πράγματα και κάποια πράγματα δεν σου πάνε καλά. Έτσι στραβώνουν κάποια πράγματα, κάποια αποτελέσματα δεν έρχονται. Είναι αθλητισμός αυτός. Εμένα αυτό που με πείθει στο ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σοβαροί οι άνθρωποι που ασχολούνται και έχουν βάλει κάποιους στόχους, οι οποίοι είναι υψηλοί, και γι' αυτό είμαι εδώ, για να βοηθήσω να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δύο ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Σκέφτεσαι από τώρα τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στον play-off που έχουν γράψει ιστορία τα τελευταία τρία χρόνια, με τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει πάντα να βρίσκει τον τρόπο να τους κερδίζει? Όχι, δεν μου έχει περάσει καθόλου το μυαλό. Σκέφτομαι βασικά το τώρα και αμυγώς το αύριο. Δεν μπορώ να σκεφτώ παραπάνω. Δεν επιτρέπεται να σκεφτώ παραπάνω, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που άμα δεν προσπαθείς κάθε μέρα και σκέφτεσαι το τι θα γίνει στα τελικά με τον Ολυμπιακό ή στο Champions League, θα βρεθείς εκτός στόχων, θα βρεθείς εκτός επιθυμιών και είναι το χειρότερο. Είναι δεδομένο ότι ντεμπουτάρεις στην Κυριακή, στο μάτσο με τον Εθνικό? Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, δεν είναι κάτι σίγουρο. Αυτό είναι και επιλογή του προπονητή, πρέπει να μιλήσω και μαζί του. Δεν έχω πολλές ώρες στη Θεσσαλονίκη, έχω πολύ λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα ξέρω και θα ξέρετε και εσείς, γιατί και εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Μάλιστα. Είσαι Θεσσαλονικιός, έτσι? Εδώ γεννήθηκα, ναι, γεννήθηκα, αλλά μεγάλο πάρα πολύ. Μάλιστα. Άρα, Ραφαήλ, καλώς επέστρεψες και στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα. Καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια.